Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Κοσμοτέ πραγματοποιεί το πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ, το οποίο απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό και στην προσπάθειά μας να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, είναι κοντά μας τηλεφωνικά η προϊσταμένη τμήματος εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου ΟΤΕ, κυρία Άννα Μάλτη. Κυρία Μάλτη, γεια σας από τον 984. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Για πάμε λοιπόν να δούμε για αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ. Mm-hmm. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, να ενημερώσουμε τους πρωτοετής φοιτητές. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών που η εταιρεία το υλοποιεί εδώ και 16 χρόνια, από το 2002. Πρόκειται για υποτροφίες που δίνουμε σε αποφύτους δημοσίων ενιαίων λυκείων ή ΕΠΑΛ, που έδωσαν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις, που πέρασαν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε συγκεκριμένες σχολές που θα τις δουν στο site, κυρίως τεχνολογικής κατεύθυνσης, μηχανικής, θετικών επιστημών, αλλά και διοίκησης επιχειρήσεων, και πληρούν κάποια άλλα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Για να μην κουράσω, αυτές τις υπόλοιπες πληροφορίες και προϋποθέσεις μπορεί να τις δει κάποιος και στο site των υποτροφιών Κοσμοτέ. Σε ποια ακριβώς διεύθυνση αυτό θα πληκτρολογήσει? Εάν βάλουν σε όποια μηχανή αναζήτησης υποτροφίες Κοσμοτέ, θα πέσουν στο site μας. Αλλιώς μπορούν να πατήσουν να πληκτρολογήσουν απευθείας www.kosmote-scholarships.gr. Πάντα σε αυτή την προσπάθεια είπαμε να ενημερώσουμε. Λέτε ότι από το 2002 δίδονται αυτές οι υποτροφίες. Το φετινό πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ πόσες περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει 36 συνολικά υποτροφίες. Οι 35 υποτροφίες είναι ύψους η κάθε μία 15.000 ευρώ. Η 16η, επειδή είναι τιμητική στη μνήμη ενός εξέχοντος στελέχους του ομίλου ΟΤΕ, γι' αυτό και ονομάζεται Ζαχαρίας Πιπερίδης, είναι 20.000 ευρώ αξίας και αφορά παιδί που εισήχθη στην Πολυτεχνική Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από όποιο πανεπιστήμιο της χώρας. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, 15.000 όπως σας είπα οι 35 και 20.000 οι 36, ακριβώς γιατί απευθύνεται στο σύνολο των σπουδών όλων των ετών που τα παιδιά σπουδάζουν, με σκοπό να καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, ώστε εκείνα να μπορέσουν όσο το δυνατόν πιο απερίσπαστα και χωρίς αγωνία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Απευθύνεται σε παιδιά με κοινωνικά και οικονομικά θέματα, οικογενειακά. Γι' αυτό και μέσα στις προϋποθέσεις, στο site, μπορούν ακριβώς να δουν το ρόλο που παίζουν τα κριτήρια αυτά. Mm-hmm. Μπορούν να βρουν λοιπόν τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να καταθέσουν και τις αιτήσεις τους, θέλετε να πείτε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για να γίνει η ολοκλήρωση και η κατάθεση μιας αίτησης για το φετινό πρόγραμμα. Είναι μέχρι την Δευτέρα, 8 Δεκάτου και ώρα 5 το απόγευμα. Μάλιστα. 8 Οκτωβρίου... 5 το απόγευμα είναι η προθεσμία προκειμένου να υποβλεθούν οι αιτήσεις. Ηλεκτρονικά. Στο site αυτό. Είναι παράλληλα... πολύ απλή διαδικασία. Όλα επεξηγούνται. Παρ' όλα αυτά, εάν υπάρχουν και απορίες, μπορούμε να μιλήσουμε και τηλεφωνικά με τους υποψηφίους. Θα βρουν εκεί αναλυτικά και τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 622 οι υποτροφίες αξίας στο σύνολό τους 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν δοθεί από το 2002 μέχρι σήμερα. 35 οι φετινές ύψους 15.000 ευρώ και μία 20.000 ευρώ για πρωτοετής φοιτητές. Επαναλαμβάνω, στα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας. Έχετε δίκιο, γιατί μάλλον εγώ σας μπέρδεψα. Μόνο η μία είναι απευθεία και μόνο σε παιδί, αυτή των 20.000 στη μνήμη του Ζαχαρία Πιπερίδη, σε τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή 35, είναι σε μια πληθώρα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θα βρουν μέσα στο site. Είναι πολλές, αλλά έχουν όλες τεχνολογική κατεύθυνση θετικών επιστημών, μηχανικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, προθεσμία
8 Οκτωβρίου έως τις 5 το απόγευμα. Ακριβώς. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα με την Κοσμοτέ. Υποτροφίες Κοσμοτέ λέω εγώ πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά. Γιατί ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς το πλέον εύχριστο μέσα σε αυτή την μηχανή αναζήτησης. Mm-hmm. Για να μπορέσουν τις πληροφορίες, να πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν και να καταθέσουν. Και να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Την αίτησή τους. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Αλλά πολύ εύκολα θα διαβάσουν τις προϋποθέσεις, θα αξιολογήσουν πολύ γρήγορα το αν τις πληρούν και θα ξεκινήσουν την συλλογή των δικαιολογητικών mm-hmm. που απαιτούνται για να τα καταθέσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση, κυρία Μάλτη. Καλημέρα σας. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στους υποψηφίους. Καλημέρα σας. Καλημέρα.